τρέξιμο. Έχουμε βγει έξω και επικοινωνούμε με την κοινωνία. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε το μήνυμά μας. Το οποίο είναι για αυτές τις εκλογές? Το οποίο είναι ότι θέλουμε τη συμμετοχή του πολίτη για να μπορέσουμε να συνδιοικήσουμε το Δήμο. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε. Θέλουμε δηλαδή επαφή και θέλουμε να έχουμε ανοιχτές πόρτες και ανοιχτά παράθυρα να μπαίνουν ιδέες και να λαμβάνουμε μαζί τις αποφάσεις, είτε για μικρά θέματα είτε για τα μεγαλύτερα. Κύριε Καραβασίλη, μεταφέρω ένα ερώτημα το οποίο υπάρχει από πολλούς. Είναι ο συνδυασμός Χίος Μπροστά η φυσική εξέλιξη της Συμμαχιακής Επιτροπής Αγώνα, είναι η συνέχεια της ή είναι ένα τελείως ξεχωριστό πράγμα? Όχι, δεν είναι ούτε συνέχεια ούτε μεταξέλιξη. Απλά η συγκυρία μας έδωσε τη δυνατότητα, αρκετοί άνθρωποι χωρίς καμία κομματική εξάρτηση, χωρίς καμία οικονομική εξάρτηση, να θέλουν να προσφέρουν στα κοινά και με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε το Χίος Μπροστά. Το οποίο, αν... Έχει σαν βάση την κοινωνία της Χίου. Αυτό. Αν θα λέγουμε ότι ιδεολογικά, αν ανήκει κάπου, ας πούμε, υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο... Όχι, δεν υπάρχει συγκεκριμένη κομματική προέλευση των στελεχών του συνδυασμού. Μάλιστα, θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ... Είναι μεγάλο το φάσμα το πολιτικό από το οποίο προέρχονται οι συμμετέχοντες στο συνδυασμό μας. Κύριε Καραβασίλη, για αυτούς που έχουν παρακολουθήσει την τελευταία τουλάχιστον πενταετία και τις προηγούμενες εκλογές, θα βλέπει ότι αρκετά από τα άτομα, ας πούμε, του συνδυασμού είχαν υποστηρίξει και τον Δήμαρχο. Τι ήταν αυτό που σας έκανα να διαφοροποιηθείτε και να πείτε ότι δεν μας εκφράζει αυτό και θέλουμε τη δημιουργία μιας δημοτικής παράταξης και να διεκδικήσουμε κάτι άλλο? Τι ήταν αυτό που σας έκανε να διαφοροποιηθείτε? Νομίζω αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι η φιλοσοφία η δική μας σε μια δημοτική αρχή πρέπει να είναι η επικοινωνία και η συνδιοίκηση με το Δημότη. Στην δημοτική αρχή, την τρέχουσα δημοτική αρχή, δεν το είδαμε αυτό. Απέναντίας είδαμε έτσι μονομερείς αποφάσεις, χωρίς πολλές διαβουλεύσεις και συζητήσεις με την κοινωνία, που οπωσδήποτε στα μεγάλα θέματα είναι απαιτητές και είναι κρίσιμες για να μπορέσουν να περάσουν μεγάλα θέματα. Από την επαφή σας με τον κόσμο, τι είναι αυτό που θα λέγατε ότι αποζητά ο Χιώτης για την επόμενη μέρα? Νομίζω αποζητάει φρέσκες ιδέες, φρέσκους ανθρώπους. Εμείς έχουμε την ευτυχία στο συνδυασμό μας να μην έχουμε ανθρώπους που είχαν φοβερή εμπλοκή στο παρελθόν, είτε με δημοτικά αξιώματα είτε με άλλα πολιτικά αξιώματα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι επαγγελματίες, έχουν τις δουλειές τους, έχουν τις οικογένειές τους, είναι ζυμωμένοι, καταξιωμένοι επαγγελματικά, κοινωνικά, και είναι ευτυχές το γεγονός ότι υπάρχει μια πληθώρα ανθρώπων που έχει γίνει μια παρέα και θέλει να καταθέσει τη δική της πρόταση και να συνδράμει στο αύριο του τόπου. Άρα, κύριε Καραβασίλη, το επόμενο ερώτημα είναι ότι ο συνδυασμός Χίος Μπροστά ποιους επιχειρεί να εκφράσει αυτές τις εκλογές? Επιχειρεί να εκφράσει ακριβώς τον Χιώτη που βλέπει το τέλμα στο νησί, βλέπει την στασιμότητα, βλέπει έργα αποσπασματικά, βλέπει έργα τα οποία το μόνο που αντανακλούν στο σχεδιασμό τους είναι η αγωνία αυτού που τα κάνει για επανεκλογή, χωρίς καμία σκοπιμότητα. Βλέπει την αγωνία του μέσου Χιώτη, του μέσου οικογενειάρχη, του μέσου επαγγελματία. Τώρα, αν θα λέγαμε ότι υπάρχουν ορισμένοι τομείς ή πυλώνες του προγράμματός σας, ποιοι είναι αυτοί, δηλαδή τι περιμένουμε να δούμε από την επόμενη μέρα, πού θα δώσετε βάση? Αν θέλαμε να ξεκινήσουμε από κάτι το οποίο θα είχε άμεση εφαρμογή, θα ήταν η καθημερινότητα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι τις πρώτες κιόλας μέρες θα γινόταν μια γρήγορη καταγραφή των προβλημάτων της καθημερινότητας,
Ο φωτισμός είναι ένα πάρα πολύ βασικό θέμα, δηλαδή θα υπήρχε επαρκής φωτισμός και ασφάλεια σε όλες τις γειτονιές. Το νερό θα έμπαινε σε κάποιο σχεδιασμό. Γενικά η καθημερινότητα νομίζω ότι θα είχε άμεση εφαρμογή. Θα προσπαθούσαμε να βρούμε κάποιες θέσεις πάρκινγκ, ούτως ώστε να αποσυφορηθεί το κέντρο από τα αυτοκίνητα και να είναι σε χρόνο εφικτό να μπορεί να περπατήσει κάποιος από το χώρο πάρκινγκ μέχρι την αγορά και να ξαναεπιστρέψει πίσω. Όλα αυτά αποτελούν βασικές προτεραιότητες. Mm-hmm. Μάλιστα, τώρα σε ένα μακροπρόθεσμο πλάνο, πώς θα θέλατε να δείτε τη Χίο να εξελίσσεται? Σε ένα μακροπρόθεσμο πλάνο θα θέλαμε, παράδειγμα, να προστατεύσουμε τα χωριά, τα απομακρυσμένα από την ερημοποίηση, να ξαναδούμε να υπάρχει ζωή στα χωριά, να υπάρχει ένα ικανοποιητικό ρεύμα τουρισμού, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε μηδενικά επίπεδα. Έχουμε φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο που θυμάμαι ποτέ. Γενικώς να υπάρχει μία ανάπτυξη, να μπορεί η Χίος να κρατάει τα παιδιά της εδώ πέρα. Αυτή τη στιγμή τίνουμε να γίνουμε ένα νησί συνταξιούχων, από τη στιγμή που όλα τα νέα παιδιά, αφού σπουδάσουν, φεύγουν, βρίσκουν δουλειά και ελάχιστα παιδιά ξαναγυρίζουν πίσω στον τόπο μας. Mm-hmm. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε ένα πιο μακροχρόνιο σχεδιασμό που να έχει στόχευση εκεί πέρα. Να έχει δηλαδή στόχευση στην ανάπτυξη, την δημιουργία θέσεων εργασίας, την δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για ανάπτυξη επιχειρήσεων και προσέλκυσης των νέων πίσω στον τόπο τους. Κύριε Καραβασίλη, μεταναστευτικό, έχουμε τελειώσει. Σομαλίνη, η κατάσταση είναι ένα θέμα που νομίζω ότι θα μας απασχολήσει, θα απασχολήσει και το επόμενο. Νομίζω ότι δεν έχει τελειώσει το μεταναστευτικό, είναι ένα φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται. Αυτό που πρέπει να διεκδικούμε σαν νησί είναι ότι δεν μπορεί τα νησιά να σηκώνουν ολόκληρο το βάρος της Ευρώπης και να επιβαρύνονται τόσο πολύ. Αυτό που πρέπει να διεκδικούμε με ένταση είναι ότι τα νησιά μας πρέπει να είναι μόνο τόπος καταγραφής και ταυτοποίησης. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, όπως εξελίσσεται το μεταναστευτικό, οι μόνοι που ωφελούνται είναι οι γείτονες, οι οποίοι και παίρνουν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποτίθεται για να τηρούν την λεγόμενη δήλωση, κοινή δήλωση Τουρκίας-Ευρώπης, ούτως ώστε να μην περνάνε βάρκες προς τα νησιά, αλλά απ' την άλλη, όποτε θελήσουν, θέτουν σε ομοιρία τα νησιά, είτε μη ελέγχοντας ικανοποιητικά και απ' την άλλη είπαμε ότι παίρνουν τα χρήματα. Οι μόνοι ωφελημένοι είναι και οι μόνοι αδικημένοι είναι οι νησιώτες, οι οποίοι παίζουν το ρόλο του κυματοθράφστη για όλη την Ευρώπη. Πώς θα κρίνατε την πενταετία της δημοτικής αρχής μόνο? Νομίζω λίγο άοσμη. Είχε κάποια θετικά στοιχεία, αλλά γενικά και τα πολυδιαφημιζόμενα έργα ή το έργο που έγινε, νομίζω ότι είναι περισσότερο σε θέματα ένταξης έργων παρά υλοποίησης. Μάλιστα. Είναι η πρώτη φορά που πάμε σε αυτοδιοικητικές εκλογές με την απλή αναλογική. Αυτό σημαίνει, Μοιραία, ότι θα πρέπει να υπάρξουν συμπράξεις και συνέργειες την επόμενη μέρα των εκλογών, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Θεωρητικά, εσείς με ποιον μπορείτε να συνδικήσετε το Δήμο, αν σας προταθεί? Θεωρητικά με όλους όσους αγαπάνε το νησί τους. Δηλαδή, δεν υπάρχουν αποκλεισμοί στην τοπική αυτοδιοίκηση. Νομίζω ότι αυτό είναι κατανοητό, ότι όταν αγαπάει κάποιος τον τόπο του, δεν μπορεί να κάνει ούτε διαχωρισμούς, ούτε αποκλεισμούς. Νομίζω ότι ο Κλισθένης ο ίδιος εκ των προτέρων επιβάλλει τις συγκλήσεις, επομένως όποιος συνδυασμός συμμετέχει στις εκλογές το έχει κατά νου αυτό το πράγμα, ότι θα χρειαστεί να υπάρξουν συγκλήσεις. Μάλιστα. Τώρα, από τώρα και μέχρι τις εκλογές? Από τώρα και μέχρι τις εκλογές εμείς θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας, θα βγούμε να επικοινωνήσουμε το πρόγραμμά μας, το οποίο σε 2-3 μέρες θα δημοσιοποιηθεί.
Είναι ένα μετρήσιμο πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα υλοποιήσιμο και βραχυπρόθεσμα, αλλά και τα πιο μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα που περιλαμβάνει. Και να μας γνωρίσει καλύτερα ο κόσμος και στην Ήπεθρο και μέσα στην Πολιτισχύο. Τώρα, κλείνοντας, μία ερώτηση. Αν είναι δύσκολο για έναν επικεφαλής να δίνει τον αγώνα, τον προεκλογικό, μαζί με 6 ακόμα συνδυασμούς. Θεωρώ ότι δεν αλλάζει αυτό. Άσχετα αν υπήρχαν 2 ακόμα συνυποψήφοι ή 3 ή 4. Νομίζω ότι ο κάθε συνδυασμός πρέπει να έχει μια ολοκληρωμένη πρόταση. Οι ενέργειες που πρέπει να κάνει είναι συγκεκριμένες και επομένως δεν αλλάζει πάρα πολύ τον προγραμματισμό του και, και τον όγκο δουλειάς που πρέπει να ανταπεξέλθει. Άρα από τώρα και μέχρι τις εκλογές βγαίνετε έξω στον δρόμο, ακριβώς, στην κοινωνία. Και έχουμε και προγραμματίσει κάποια προεκλογική, κεντρική προεκλογική ομιλία. Προς το τέλος της προεκλογικής περίοδου, ναι. Το έχουμε στο μυαλό μας. Ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλές γιορτές.